Δε λοιπόν είναι οι εξέλιξει από την Κίνα. Σύμφωνα με, λοιπόν, με λοιπόν, τι κινέζικε αρχέ, ο αριθμό των θυμάτων είναι ήδη 17, τα κρούσματα είναι περίπου 540, ενώ ανεβεβές πληροφορίε αναφέρουν ότι μπορεί να ξεπεράσουν και τα 900. Όλα αυτά στην επαρχία Χουμπέι, που είναι η πρωτεύουσα τη πόλη Βουχάν, από την οποία ξεκίνησε ο κοροναϊό να εξαπλώνεται όχι μόνο σε χώρε τη Ασία, αλλά και έξω από αυτέ. Το τελευταίο κρούσμα, το οποίο ύποπτο έχει αναφερθεί, είναι στη Ρωσία. Είναι Άνθρωπος, ο οποίο ταξίδεψε από την Αγία Πετρούπολη στην Κίνα. Υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, όπω είπαμε και στο βίντεο, στι Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ ήδη και οι ευρωπαϊκέ χώρε λαμβάνουν μέτρα, καθώ υπάρχουν πληροφορίε ότι μπορεί να υπάρχουν και ύποπτα κρούσματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο και έχουν εγκατασταθεί θερμικέ κάμερε ή αναμένεται να εγκατασταθούν σε μεγάλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, ενώ ήδη το Heathrow ανακοίνωσε ότι θα έχει ειδικό διάδρομο για του επιβάτε που έρχονται από την Κίνα και υπάρχει περίπτωση να γίνει και θερμομέτρηση. Αυτό που παραμένει να μάθουμε είναι για ποιο λόγο δεν έχει κάνει ακόμα ανακοίνωση η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και μέχρι στιγμή δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, σύσταση ή μέτρα ώστε να απαγορευτούν ή να περιοριστούν οι μετακινήσει τουλάχιστον από την Κίνα. Έτσι λοιπόν αναμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει, καθώ από το πρωί δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι μέλη γενέστε από τη συνεδρίαση αυτή. Πολύ μεγάλο βεβαίω ερωτηματικό αποτελεί και ο χρόνο όαση ιού, καθώ μπορεί κάποιο να έχει ταξιδέψει στην Κίνα και να έχει έρθει χωρί να παρουσιάζει όμω συμπτώματα.